Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insight.gr. Μια νέα τράπεζα σκοπεύει να δημιουργήσει η Eurobank, μεταφέροντας μεγάλο κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε όχημα ειδικού σκοπού. Με αυτόν τον τρόπο και λαμβάνοντας κεφαλαιακή ενίσχυση από την συγχώνευση με την Κρυβάλια που ανακοινώθηκε σήμερα Δευτέρα, επιταχύνει σημαντικά την μείωση του δίκτυου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 15% στο τέλος του 2019, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Η αντίστροφη μέτρηση για τις τελικές αποφάσεις που αφορούν στο κοινωνικό μέρισμα έχει ήδη ξεκινήσει. Μόλις ψηφιστεί η σχετική τροπολογία στη Βουλή και υπογραφεί η εγκύκλιος εφαρμογής και καταβολής του κοινωνικού μερίσματος, η ιστοσελίδα κοινωνικόμερισμα.gr αναμένεται να δεχτεί τις πρώτες αιτήσεις. Και φέτος περίπου 1,3 εκατομμύριο νοικοκυριά θα εισπράξουν με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια από 250 έως 1.400 ευρώ. Κορυφώνεται η κόντρα κυβέρνησης δανειστών για την προστασία της πρώτης κατοικίας έναν μήνα πριν λήξει ο νόμος Κατσέλη. Οι θεσμοί προειδοποιούν σε όλους τους τόνους ότι δεν πρέπει να υπάρξει πισωγύρισμα όσον αφορά την παράταση του νόμου Κατσέλη και τονίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει σχέδιο δράσης ώστε ο υψηλός αυτός αριθμός υποθέσεων να διευθετηθεί πριν το 2021. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει στοχευμένη προστασία στους πιο ευάλωτους δανειολήπτες χωρίς να προσφέρει ασυλία στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Επιπλέον ασκούν ισχυρές πιέσεις προκειμένου ο πύχης στο πληστηριασμό να κατέβει κάτω από τα 100.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία που δεν βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα και με 613,93 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,88% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.